centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τον καλημερίσουμε και σήμερα, κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Μας έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Δέλιος είναι με όλο το συνεργείο Σέντρα και τα λοιπά στην Τελεά. Μας είπαν ότι ήσασταν κι εσείς πριν από λίγο. Τον είδα, ναι, εκεί. Εμείς γυρνούσαμε και ο κύριος Δέλιος πήγαινε. Μας είπαν ότι τα παιδιά όμως ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία μέχρι χθες δεν είχαν διευκρινιστεί. Και τα δεδομένα ποια είναι, ότι πρώτη κατοικία αποζημιώνεται πλήρως και για ζημιές που έχει πάθει η οικοσκευή και ό,τι ζημιά έπαθε μέσα στο σπίτι. Όσοι δεν είναι πρώτη κατοικία αποζημιώνεται μόνο η σκεπή και όσοι δεν έχουν ρεύμα δεν θα πάρουν τίποτα. Αυτά πότε τα βγάλαμε. Ποιος το είπε αυτό? Το είπε και ο πρόεδρος ο κ. Νικολόπουλος, ναι. Μετά από συνεννόησεις που είχαν εκεί με το αυτό υπόθηκε. Τώρα δεν ξέρω, ισχύει ή όχι. Κοιτάξτε, κυρία Ζικοπούλου, ήρθε μαζί με το συνεργείο των 7 μηχανικών και αυτοί 8. Ναι. Είναι η αρμόδια διεύθυνση από τη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Υποδομών. Θα συζητήσουμε μετά με την ως πρωτοβουλία, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλέξιμο γι' αυτό. Ναι. Είναι η διεύθυνση αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Είχαμε συνοηθεί από το πρωί, συναντηθήκαμε εκεί στην έξοδο των Μανιάκων. Συζητήσαμε λίγο πριν πάμε στην Πτελέα. Είμαστε μαζί με τις υπηρεσίες, τόσο κυρία Βλάχο, ο διευθυντής, ο κύριος Βεκιάρης και ο κύριος Κοτσάκος, σε συνεννόηση με το Δήμο Νεστορίου, με τον Δήμαρχο, η Αντιδήμαρχος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Και είπαμε κάποια πράγματα. Ξεκινάει η καταγραφή. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, τουλάχιστον με την κυρία Ζικοπούλου, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι εμείς δεν έχουμε θέματα με ζημίες σε 20 συσκευές, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω μέχρι πριν μισή ώρα που ήμουν και στην Τελεία. Υπάρχουν κάποιες ζημιές που έχουν για 20 συσκευές. Ναι. Η διαδικασία έχει ως εξής, κύριε Νατσούλη. Στις περιπτώσεις που τρύπησε η σκέπη. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε το τέτοιο, μπορεί να καλύπτεται ως διαδικασία. Καταρχήν θα γίνει η καταγραφή όλων των σκεπών που έχουν υποστεί αυτή την σχεδόν 100% ζημία. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η κυρία Ζικοπούλου με τα συνεργεία της καταγράφει ατομικά πλέον και περνάει ένα-ένα τα σπίτια, τις αποθήκες και δηλώνει, ξέρω εγώ, και εμφανίζει. Και πάντα λέω, σύμφωνα μετά την πολύ καλή δουλειά που έκανε η υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου, η μηχανική, την Κυριακή δηλαδή, και το είπε εκεί μπροστά σε όλους, καταγράφουν ατομικά τις περιουσίες, περιμένει το χωριό. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση πριν προχωρήσουμε. Δεν τελείωσα, λοιπόν. Είδατε. Ναι. Ναι. Για να μην το φύγουμε εσείς από εδώ, γιατί εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο. Ναι. Ένα κρίσιμο σημείο. Ο καθένας θα πάρει αποζημίωση ξεχωριστή σύμφωνα με αυτά που θα καταγράψουν οι εκτιμητές ή θα κοπεί μια ταρίφα για όλους. Κύριε Νατσούλη, το δημόσιο ζημιώνει, δεν αποζημιώνει μάλλον σύμφωνα με το ποιος είναι ζημιώνει, σύμφωνα με κάποιες τιμές του δημοσίου. Αυτό που φαίνεται ότι όλα τα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφή, ας πούμε, στα κεραμίδια, αυτό έχει από ό,τι μας είπε μια τιμή του δημοσίου, 15 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό δηλαδή είναι καταρχήν μια τιμή η οποία θα είναι καθολική για όλους τους κατοίκους της εκεί περιοχής. Είτε αυτό αφορά. Άρα δεν θα πάρουν ένα ποσό όλοι, θα πάρουν ό,τι ζημιά υπάρχει. Ναι, άμα έχει ένα σε μια σκεπή 80 τετραγωνικά και άλλος έχει μια 20 τετραγωνικά, θα πάρει το ίδιο ποσό. Ωραία. Ένα είναι αυτό. 15 ευρώ το τετραγωνικό, λοιπόν. Ναι, βάσει τετραγωνικό. Και είδαμε ότι υπάρχει και μεγάλη ζημία και στα λούκια, γιατί και αυτά θα αντικατασταθούν. Και αυτό θα πάει βάσει το τρέχον μέτρο από ότι υπάρχει η τιμή που ορίζεται από το δημόσιο. Ναι, ναι. Τώρα οι σκεπές οι τότε του 85-90 που κατασκευάσαν τα εκεί σπίτια είχαν άλλα κεραμίδια. Αυτά τα κεραμίδια που θα τοποθετηθούν τώρα δεν πληρούν τις προδιαγραφές της τότε σκεπής. Ίσως χρειαστούν κάποια πιχάκια. Δεν ξέρω αυτό τι κόστος θα έχει. Ζητήσαμε να μπει και αυτό και να συμπεριληφθεί. Να μπουν δηλαδή από την αρχή και ξυλία από κάτω για όχι να. Όχι ξυλία, τα πιχάκια είναι μικρότερη ξυλία. Εντάξει. Γιατί από ό,τι φαίνεται. Που κουμπώνουν, θα λέγαμε, τα κεραμίδια. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Εσείς ξέρετε και καλύτερα λόγω και. Της παλιάς μου ιδιότητας, βέβαια. Έτσι, βεβαίως. Ναι. Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά, ό,τι ακούω.
Και μάλιστα για να τα περνάμε και καλά, υπάρχει και ένα μέτρο, να ξέρετε. Ναι. Ο μάστορας κρατάει αυτό το μέτρο, όχι μέτρο που δείχνει τους πόντους. Είναι ένα μέτρο ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Για να πηγαίνεις από πιχάκι σε πιχάκι και να καρφώνεις εκεί. Λοιπόν. Δηλαδή θα χρειαστεί εκεί πέρα αυτό, γιατί τα κεραμίδια, αυτά που βγαίνουν αυτή την εποχή, δεν ήταν ίδια με εκείνα τα κεραμίδια. Αυτά είναι κάτι τα οποία θα καταγραφούν. Ναι. Φαίνεται ότι είναι επιλέξιμο όσον αφορά τη διαδικασία της αποζημίωσης. Προκύπτει ένα θέμα, γιατί ο κανονισμός του Υπουργείου Υποδομών λέει ότι τα πρώτου 55 κτίσματα, γιατί τα περισσότερα εκεί είναι πρώτου 55, θα πρέπει να περάσουν από ένα συμβούλιο της αρχιτεκτονικής. Εκεί προεδρεύει ο κύριος Μιχελάκης μαζί με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες της αποκεντρωμένης. Δεν προλάβαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιχελάκη. Επισκεφτήκαμε τη διευθύντρια της προδομίας, την κυρία Φρατζή, γιατί μιλάμε τώρα για τις άδειες μικρές κλίμακος, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν. Είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο, ίσως γίνει μια ομαδική αίτηση. Πιθανό να χρειαστεί και ηλεκτρονικά, το κοιτάμε τώρα αυτό για να ξεμπλοκάρουμε την όλη διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που καταγράφεται από την αρμόδια διεύθυνση η ζημία που έχει υποστεί το χωριό στις κατοικίες τους, υπάρχει δυνατότητα έστω και άτυπα να γίνει η επισκευή των σκεπών. Αυτό τουλάχιστον μας είπε η κυρία Ζικοπούλου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να περιμένει μας, για πολύ χρονικό διάστημα. Ναι, νομίζω αυτό που ότι είπατε προχθές στην εκπομπή μας τάραξε λίγο τους κατοίκους εκεί, έτσι, το ξέρετε. Και το καταλάβατε και την επόμενη μέρα που πήγατε κιόλας εκεί. Με τον... Ναι, ότι να μην ξεκινήσουν τις ναι. Ήδη είχαν ξεκινήσει, διότι τους τάραξε. Ναι. Κύριε Νατσούλη, αυτά μας είπαν από κάτω. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος επισκέπαζε... Δεν φταίτε εσείς, έπρεπε να το πείτε. Κάτι που γιατί δεν αν δεν το λέγατε τότε θα ήσασταν. Ίσως μετά, ας πούμε, να πούνε μετά, αυτό ξέρετε, εμείς δεν είδαμε. Και βέβαια να ξέρετε, στείλαμε και φωτογραφικό υλικό, έστειλε η αρμόδια διεύθυνση τεχνικών έργων του Δήμου Νεστορίου με ένα πλήρη φάκελο, επαναλαμβάνω, που για μια ακόμη φορά η κυρία Ζικοπούλου έτσι είπε ότι έγινε εξαιρετική δουλειά από το Δήμο Νεστορίου. Στείλαμε και εμείς ό,τι φωτογραφικό υλικό είχαμε, αλλά και εκείνο τον δρόμο που κατέγραψε την επόμενη μέρα. Ναι, αυτό ψηλά. Το δεν ξέρω πόσα λεπτά ήταν, όλη τη ζημία. Δηλαδή έχουν στοιχεία πολλά, κάνουν ατομική καταγραφή. Από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουμε λίγο τη διαδικασία, αυτό που θα πρέπει να γίνει όσον αφορά. Να διευκρινίσει, γιατί μας έρχεται και ερώτηση. Τα 15 ευρώ για το τετραγωνικό για τη σκεπή είναι και τα κεραμίδια και η δουλειά του μάστορα. Συμπεριλαμβάνεται. Στις τιμές του δημοσίου νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται και η εργασία. Δεν ξέρω, αυτό μας ανέφερε ως τιμή. Συν το τρέχον μέτρο στα λούκια τα οποία θα τοποθετηθεί. Ναι. Μήπως είναι διαφορετικά εργασία, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. 15 είναι τα κεραμίδια, είναι και η εργασία μαζί, τι είναι. Θα το μάθουμε, δούμε, κύριε Νατσούλη. Θα το μάθουμε. Να το μάθουμε και αυτό. Σε πρώτη συζήτηση. Αλλά φαίνεται να απαντήσουμε και στην ερώτηση για πρώτη κατοικία, δεύτερη κατοικία ή ακατοίκητο. Ναι. Τι γίνεται εδώ. Δεν νομίζω να ξεχωρίζω όμως πρώτη και δεύτερη κατοικία. Δεν ξέρω. Δεν μας το είπε αυτό τουλάχιστον εκεί την ώρα. Αυτό μεταδόθηκε τώρα... πριν από λίγο και θέλουμε πραγματικά. Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω λίγο να το ψάξουμε. Πραγματικά αν ισχύει. Καταρχήν τη στιγμή που αποζημιώνεται αποθήκη, δεν νομίζω να μπαίνει θέμα πρώτη και δεύτερη κατοικία τώρα. Δηλαδή τώρα, μα η δεύτερη κατοικία ενός συμπολίτη μας που πιθανόν η πλειοψηφία των σπιτιών εκεί να είναι δεύτερη κατοικία. Γιατί πηγαίνει στο κλειστό. Σημαίνει ότι δεν αποζημιώνεται, δηλαδή η θεομηνία. Ή το κλειστό που το έχει χωρίς ρεύμα είναι ο άλλος στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Yeah. Και το έχει το πατρικό του για να έρχεται τώρα, όποτε θέλει. Ήθελα να καταλήξω ότι θα πρέπει εκεί αντί άδεια μικρής κλίμακας, δηλαδή θα πρέπει κάποιος μαζί με την αίτηση να αποδεικνύει και ότι αυτό το τέτοιο το κτίσμα είναι περιουσιακό στοιχείο δικό του. Τα πρώτου 55 είναι νομίμως υφιστάμενα με μια διαδικασία. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αυτό που προέχει είναι αυτή η καταγραφή. Προλάβαμε, μιλήσαμε μισή ώρα με την κυρία Ζικοπούλου πριν ξεκινήσει την εργασία. Ήδη 2-3 φορές ακόμα. Θα έχετε ξανά επικοινωνία μαζί της. Ναι. Σας παρακαλούμε πολύ, μπορείτε να της το ρωτήσετε αυτό. Θα το ρωτήσουμε, κύριε Νατσούλη. Μην ανησυχείτε. Ναι, θα το ρωτήσουμε. Είναι πολύ συνεργάσιμη. Επαναλαμβάνω, είπε και κάποια πράγματα όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να προσέξουμε. Από εκεί και πέρα μένει ένα θέμα, εκεί υπάρχουν αρκετές αποθήκες που έχουν αμυαντοσκεπή, θα το δούμε και αυτό, είναι κάτι που πρέπει να δούμε και να βρούμε. Πώς θα αποζημιωθεί η αμυαντοσκεπή, γιατί αμύαντο δεν μπορούμε να βάλουμε. Η αμυαντοσκεπή φαίνεται στον κανονισμό του Υπουργείου Υποδομών, κάτι εκεί με την άμεση επιλεξιμότητα, μιλάει για την κατάσταση κεραμιδιών. Θα τα δούμε όλα. Το σημαντικότερο είναι ότι ξεκινάει η καταγραφή αυτό από σήμερα, δηλαδή δίνει μια ανάσταση στους κατοίκους. Και όλα τα άλλα θα εξελιχθούν ομαλά, θεωρώ και πιστεύω, με την προσπάθεια όλων μας. Και το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να επισπευστεί η διαδικασία του ΦΕΚ της οριοθέτησης και η διαδικασία του ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης, όπου θα καθορίζει το ύψος της τιμής. Συνήθως, τις τιμές οι οποίες θα καθοριστούν
Το 60% είναι αρρωγή, είναι δωρεά από το κράτος και το υπόλοιπο 40% είναι με μορφή άτοκου δανείου. Μάλιστα. Αυτά ξέρουμε. Α, ναι, αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Αυτό που προκύπτει επίσης, μας τα έλεγαν νωρίτερα τα παιδιά από την Τελεία ο Δημήτρης, είναι από τη μελέτη το 60% είναι με τη μορφή δωρεάν κρατικής αρρωγής και το 40% άτοκο δάνειο χορηγούμενο από τις τράπεζες. Ναι. Μήπως αυτό τώρα πώς το κρίνετε εσείς? Έτσι είναι. Αυτό λέει ο νόμος, κύριε. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το 60 να γίνει 80. Δεν ξέρω αυτό αν είναι στην ευχέρεια του Υπουργείου, ναι, ή αν έχει να κάνει με τη μορφή της ζημίας. Δηλαδή αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή το 80% μπορεί να πάει σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ξέρω ποιες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εγώ τώρα το 18 τα πλημμυρικά φαινόμενα που είδαμε και είχε μια αντίστοιχη διαδικασία η οποία αφορούσε όμως 9-10 συμπολίτες μας στην περιοχή Κορομιλιάς Λεύκης, ήταν διαδικασία. Πολλά ψηλά γράμματα ο νόμος, κύριε Σαββόπουλε. Έχει, κύριε, πολλά ψηλά γράμματα. Είναι κάτι που ο νόμος δεν συμβαίνει κάθε μέρα και εντάξει, ναι, 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 είναι σε εξαιρετικά. Τώρα τα ανακαλύπτουμε κι εμείς. Γεγονότα καταστροφικά. Εδώ καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα βάλουν και από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να ξέρω τι τιμές υπάρχουν. Ναι. Επαναλαμβάνω. Όχι, αυτό... τι τιμές να το, αυτό μόνο σας το λέτε, υπάρχει ο νόμος ακριβώς. 40% άτοκο δάνειο, ναι, χορηγούμενο από τις τράπεζες. Άρα θα βάλουν και από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Αυτό, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω και δεν ξέρω αν θα μπορεί να υπάρξει και μια έξτρα βοήθεια. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί αντέχουν να βάλουν σχεδόν τα μισά χρήματα από την τσέπη τους. Ναι. Αυτά τα μαθαίνουμε τώρα, επαναλαμβάνω. Δεν... Είχαμε την εντύπωση ότι ό,τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί θα προσπαθούν. Όχι, όχι, είχαμε πει ότι είναι, είναι μέρος, και είχαμε πει από την αρχή, ναι, ότι μέρος αυτής υπάρχει και ένα μέρος το οποίο είναι άτοκο δάνειο. Ναι. Έτσι είναι αυτή η διαδικασία, το είχαμε πει. Δεν ξέρω, ναι, το είχατε πει, αυτό μου λέει και η Έλληνα τώρα, το είχατε πει. Το πει. Αλλά πάνω στην ροή της συζήτησης. Είναι ένα συγκεκριμένο νόμος, ναι, εντάξει, ναι, μπορεί να μην το προσπεράσουμε. Το έχω πει πάντως. Μπορεί να γίνει και 80, θα το δούμε λίγο, κύριε Νατσούλη. Ό,τι εξαρτάται από εμάς και είναι στην δυνατότητα στην οποία θα πιέσουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε. Πολύ ευχαρίστω. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω και την περίπτωση της πολιτικής προστασίας την οποία ανέφερε ο κύριος Τζικαλάγης με τα ποσά τα οποία ανέφερε. Δεν ξέρω αν ένα από τα δύο θα γίνει ή αν και εκείνοι μπορούν να δώσουν κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πολλά... Αυτό που λέει ο κύριος Σαββόπουλος είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που είπε η κυρία Τελιγιορίδου. Ότι δηλαδή οι αποζημιώσεις θα εξαρτώνται από τις ζημιές των σπιτιών, άρα δεν θα μπορεί να είναι ένα ενιαίο ποσό για όλους. Αυτό καταλαβαίνω, δεν θα είναι ενιαίο. Όχι, είναι από τα τετραγωνικά της χάρτης και πίζει. Μιλάμε τώρα για στέγες, έτσι, αυτό. Ένα καλό τέλος πάντων που δεν το είχαμε ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα. Τα οποία είναι τα πραγματικά τετραγωνικά. Είναι τετραγωνικά που δηλώθηκαν στο ε9. Είναι τετραγωνικά της ΔΕΗ. Μην μπλέξουμε και με αυτά, κύριε Σαββόπουλε. Θα τα λύσουμε όλα. Καλή διάθεση να έχουμε. Οι ηλιακοί θερμοσύμφωνες και αυτοί είναι στη διαδικασία που μπορούν να αποζημιωθούν. Ναι. Είναι επιλέξιμοι δηλαδή ως δαπάνη. Δηλαδή αύριο θα πάνε και στο κρανοχώρι και θα κάνουν την αυτοψία. Φαίνεται, δηλαδή, για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες έχουμε τιμή εκεί ή δεν ξέρουμε? Δεν είναι αυτό, δεν είναι ολική καταστροφή και είναι η μόνη περίπτωση που πληρώνεται με τιμολόγιο. Δηλαδή για να αποζημιωθεί ο πολίτης ο οποίος έχει υποστεί αυτή τη βλάβη θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο. Εμείς τουλάχιστον προχθές που είχαμε πάει με τον κύριο Κασαπίδη στο Κρανοχώρι, ναι, αυτό που μας ανέφεραν εκεί οι κάτοικοι του Κρανοχωρίου, γιατί εκεί έχουμε τις καταστροφές των ηλιακών έτσι, συλλεκτών, είναι ότι έχει σπάσει μόνο το τζάμι, δεν έχει υποστεί ολική βλάβη. Είναι μια ζημία 150-200 ευρώ περίπου έκαστο για κάθε ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο. Λοιπόν, τιμολόγιο με το καινούριο τζάμι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι θα γίνει καταγραφή. Όχι άδες, ολόκληρο κάπως... τον ηλιακό. Φαντάζομαι όπου έχει υποστεί μόνο το τζάμι θα αντικατασταθεί μόνο το τζάμι. Ναι. Για τα αυτοκίνητα κανένα νέο που υπάρχει τρομερό είπε, ενδιαφέρον. Ότι δεν υπάρχει... Καμία, Δεν υπάρχει μέσα από το νομικό πλαίσιο αποζημίωση για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή και σε περιπτώσεις πλημμύρας, ναι, πάλι για την ίδια περίπτωση που είχαμε σε άλλες περιοχές, δηλαδή σε υπόγειους χώρους όπου πλημμυρίσαν και καταστράφηκαν αυτοκίνητα όλος καιρός, από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα στον καθένα μας να... Εγώ προσωπικά ο ίδιος δεν έχω για τις φυσικές καταστροφές στο αυτοκίνητό μου, αλλά θέλω να πω από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα μέσω της ασφάλειας ο καθένας να ασφαλίσει και για τέτοιου είδους φαινόμενα. Ξέρετε όμως ότι κανένας δεν ασφαλίζει. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να μπορεί να αποζημιώσει το κράτος σε καταστροφές στα αυτοκίνητα. Η θράψη κρυστάλλων φαίνεται να είναι επιλέξιμη, όλα τα άλλα. Είναι επιλέξιμη και σε αυτούς που την επέλεξαν να είναι. Έχει βάλει δηλαδή αυτή την ειδική κατηγορία. Θα αποζημιωθεί και για τη ζημιά στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Αν και δεν ξέρουμε μια πολιτική παρέμβαση ίσως θα μπορούσε να γίνει, αυτό το είπε η κυρία Τελιγιορίδου νωρίτερα που κατέθεσε και την ερώτηση. Θέλω επίσης να έλεγα λοιπόν ότι η κυρία Τελιγιορίδου είπε ότι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αποζημιωθεί αν δεν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο, αλλά μπορεί να υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Προσβλέπετε σε αυτήν? Μπορεί να υπάρξει? Με αν το θέλουμε, το οποίο... αν το θέλει. Το κράτος μπορεί. Δηλαδή οι ζημίες
Όλοι θέλουμε να αποζημιωθούν, κύριε Νατσούρη, εκ του ασφαλούς. Ο καθένας μας μπορεί να τοποθετηθεί και να πει: δεν ξέρω αν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Είναι κάτι το οποίο εμείς το θέλουμε. Δεν ξέρω τώρα σε ποιανού δυνατότητα και αρμοδιότητα είναι αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, πολιτική βούληση, τι σημαίνει, δηλαδή να πει το κράτος, ναι, θα δώσω και για τα αυτοκίνητα ένα ποσό. Όπως το ζητάει ο κύριος Τσικαλάκιας. Δηλαδή ούτως ή άλλως, κύριε Νατσούλη, εμείς στο αίτημα που προωθήσαμε και είχαμε αποφασίσει από κοινού με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Κοσλιόπουλο, πέραν του ότι για να φανεί το μέγεθος του καταστροφικού χαλαζιού που έπεσε κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών τη 15η Αυγούστου, είπαμε να καταγραφούν και όλα τα αυτοκίνητα. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, σημειώσαμε τον αριθμό. Πέραν δηλαδή του να αντιληφθούν το μέγεθος της χαλαζόπτωσης της ισχυρής, είπαμε και με αυτή την προοπτική. Μήπως και τα λοιπά. Θα ζητήσουμε και αυτό. Υπάρχει και ένα αίτημα από τον ίδιο τον βουλευτή να υπάρχει μια αποζημίωση για τα αυτοκίνητα. Και όπως φαίνεται και από τους δύο βουλευτές, αυτό καταλαβαίνουμε σήμερα. Ναι, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα άλλος θα αποφασίσει και εμείς το θέλουμε. Μακάρι να είναι εύκολο και να μπορεί να γίνει. Ποιος δεν το θέλει. Τώρα, λύστε μας και μια απορία. Ποιος έφερε το κλιμάκιο σήμερα εδώ? Αυτό τώρα τι να σας πω τώρα. Είναι κάτι το οποίο από χθες το πρωί ήρθαμε σε επαφή τόσο με τον κύριο Μιχελάκη, γιατί εκεί υπάρχει μια πρώην υπηρεσία. Ήρθαμε σε επαφή και με τον κύριο Κασαπίδη, γίνανε κάποιες ενέργειες. Η ώρα 12 το μεσημέρι μας πήραν τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί με την κυρία Ζικοπούλου, η οποία μας ανακοίνωσε ότι το μεσημέρι θα έρθει. Τώρα από εκεί πέρα διάβασα κι εγώ, δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος. Βγήκαν ανακοινώσεις και έκαναν δηλώσεις όλοι. Ο κύριος Τσικαλάκιας έβγαλε ανακοίνωση και δημοσιοποίηση και την επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία. Κυρία Αντωνίου, το ίδιο. Ο κύριος Κασαπίδης, το ίδιο. Κύριε Αντωνίου, δεν θέλω να μπω σε αυτού του είδους τη συζήτηση. Επανέρχεται ο κύριος Τσικαλάκιας και λέει ότι επιτέλους θα σταματήσουμε όλοι τον αγώνα. Όχι, τη φράση αυτή μπορείτε αυτό να την κάνετε ένα σχόλιο. Είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Το αποτέλεσμα είναι εδώ σήμερα, όντως. Ότι είναι εδώ πέρα. Όλα τα άλλα τώρα να μπούμε σε μια έτσι διαδικασία ανακοινώσεων δελτίου τύπου. Για τη φράση μόνο αν έχετε κάποιο σχόλιο. Επιτέλους θα σταματήσουμε όλοι τον αγώνα για να πάρουμε λίγη δόξα και ας κοιτάξουμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Έχετε ένα σχόλιο? Δεν θα ανασχολιάσω. Ωραία. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.